Εγώ θα πάμε τώρα στη μαφιόζικη εκτέλεση στο Γέραγκα. Το Μέγκα ήταν το πρώτο κανάλι που έφτασε στο σημείο της δολοφονίας του 38χρονου. Οι μαρτυρίες και οι εικόνες είναι σκληρές. Σε λίγο θα έχουμε πληροφορίες για το θύμα, το δράστη, αλλά και όλα όσα εξετάζουν οι αρχές. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του 38χρονου, υπάλληλοι του πρατήριου βενζίνης και φίλοι του θύματος προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Η σωρός του 38χρονου βρίσκεται ακόμα στο χώρο του πρατηρίου, ενώ οι πρώτοι αστυνομικοί μόλις έχουν φτάσει στο σημείο της εκτέλεσης. 25 σφαίρες από Καλάζνικοφ έχουν γαζώσει το θύμα. Κατεβήκαμε για να ανοίξουμε το μαγαζί και απλά ακούσαμε ασταμάτητους σαν πυροβολισμούς. Κρότοι ήταν συνεχόμενοι. Κάτω ήταν αμέτρητες κάλκες από σφαίρες. Τα σημάδια της επίθεσης παντού. Τρύπες από σφαίρες σε διαφημιστικές πινακίδες και αμέτρητη κάλκη στο έδαφος. Ήταν οι τρύπες που είχε ανοίξει. Ήταν οι τρύπες. Δηλαδή, αν ήσουν εδώ, δεν σου είχε μείνει τίποτα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, τέσσερις άνδρες είχαν στήσει καρτέρι στον ιδιοκτήτη του πρατηρίου βενζίνης στη λεωφόρο Μαραθώνος 90. Οι δράστες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν με το λευκό βαν μέσα στο βενζινάδικο, μόλις ο 38χρονος βγήκε από το θωρακισμένο αυτοκίνητό του. Δύο από αυτούς βγήκαν από την πίσω πόρτα του οχήματος κρατώντας Καλάζνικοφ. Ο ένας έριξε μία ρηπή και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Στη συνέχεια, ο συνοδηγός κατέβηκε από το βαν και έλεξε αν ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου ήταν νεκρός. Επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και οι δράστες έφυγαν. Βανάκι λευκό, δύο άντρες άνοιξαν την πίσω πόρτα, ξεκίνησε με ένα πυροβολισμό και μετά σταμάτησε. Κατέβηκε ένας, τσέκαρε, μπήκε, φύγανε. Ήταν 8 η ώρα το πρωί όταν ένα βανάκι φτάνει εδώ στο βενζινάδικο και με ένα Καλάζνικοφ γαζώνουν τον ιδιοκτήτη. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, λένε οι γείτονες, καθώς εκείνη την ώρα περνούσε αρκετός κόσμος από το σημείο. Δευτερόλεπτα μετά την εκτέλεση, το λευκό βαν με ηλικιώδη ταχύτητα κατεβαίνει τη λεωφόρο Μαραθώνος. Είναι μάλιστα τέτοια η ταχύτητα που έχει αναπτύξει που ο υπάλληλος του ανθοπολίου από το οποίο φαίνεται να περνά το όχημα σαστίζει και προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Οι εκτελεστές είχαν ήδη έτοιμο το σχέδιο διαφυγής. Υπήρχαν δύο παρκαρισμένες μηχανές εκεί από το πρωί. Το αφήσαν εκεί, πήραν τις μηχανές και φύγανε. Οι δράστες κάλυψαν μια απόσταση 2,1 χιλιομέτρων σε ελάχιστα λεπτά. Εγκατέλειψαν το λευκό βαν στην Παλίνη, στη συμβολή των οδών Μάνου Κατράκη και Αγίου Αθανασίου. Εκεί προσπάθησαν να κάψουν ολοσχερώς το όχημα, επιβιβάστηκαν σε δύο μοτοσυκλέτες που είχαν ήδη κρύψει στο σημείο και εξαφανίστηκαν. Άκουσα ένα δυνατό θόρυβο από μαρσάρισμα μηχανών και αμέσως μετά ακούγεται μια δυνατή έκρηξη. Για κυκλώματα εκβιαστών κάνει λόγο ο πατέρας του 38χρονου σε ανακοίνωσή του μετά την εκτέλεση του γιου του. Η νύχτα σκότωσε το παιδί μου. Σκότωσαν 38χρονών επιχειρηματία από το χώρο των καυσίμων γιατί δεν ενέδωσε στις απειλές τους να πληρώνει προστασία στη νύχτα και τους μπράβους για τα μαγαζιά του. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα είχε δεχθεί και στο παρελθόν επίθεση. Οι κάμερες ασφαλείας στο κατάστημα του θύματος δεν λειτουργούσαν και έτσι δεν έχει καταγραφεί η δολοφονική επίθεση. Και θα συνδεθούμε ζωντανά με το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης. Εκείνη η Μάνια Λιβιζάτου, η οποία θα μας δώσει πληροφορίες για το προφίλ των δραστών. Μάνια, ήταν έτοιμοι για μάχη, κουβαλούσαν βαρύ οπλισμό επάνω τους. Πράγματι, Κατερίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε σκιαγραφίσει το προφίλ των δραστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι δράστες ήταν τέσσερις. Έφτασαν εδώ, στο βενζινάδικο, με ένα λευκό βαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έφεραν, όπως είπες και εσύ, βαρύ οπλισμό, καθώς είχαν στην κατοχή τους δύο Καλάζνικοφ. Το εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τον εκτέλεσαν μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, λιγότερο ουσιαστικά και από ένα λεπτό. Ενώ βρέθηκαν και δύο γεμιστήρες στο σημείο με τουλάχιστον 40 σφαίρες. Τώρα να σου πω ότι αυτό που φαίνεται να προκαλεί εντύπωση είναι ότι ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς από το σημείο που βρίσκεται εδώ το βενζινάδικο, το αστυνομικό τμήμα του Γέρακα απέχει, Κατερίνα, μόλις 5 λεπτά. Φαίνεται ότι οι τέσσερις δράστες ήταν έτοιμοι για όλα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνια. Να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Μαρίνο Αλιφέρη. Θα μας δώσει πληροφορίες για το θύμα. Ποιος ήταν, Μαρίνο, γιατί δεν ήταν ένας απλός ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αποφασισμένος να ρίξει λεφτά σε αυτή την αγορά. Και μάλιστα αυτό, όπως μου έλεγες και νωρίτερα, είχε ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά κάποιων κυκλωμάτων. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος, Κατερίνα, στα 38 του χρόνια είχε καταφέρει να έχει μια μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο των υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην Αττική διέθετε 11 βενζινάδικα. Ετοιμαζόταν μάλιστα μαζί με τον πατέρα του να προχωρήσει μια μεγάλη επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στον χώρο των υγρών καυσίμων και θα ήταν μάλιστα ο ενδιάμεσος μιας μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας η οποία θα δραστηριοποιούταν στη χώρα μας. Είχε μάλιστα για αυτό το λόγο συναντήσεις με πολύ ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας μας, όπου είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια τα οποία είχε ο 38χρονος, ο οποίος σήμερα έπεσε νεκρός στη φωνική ενέδρα στο ένα από τα βενζινάδικά του. Και φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε προχωρήσει σε καταγγελίες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, συγκεκριμένο τμήμα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πρόκειται για το εκβιαστόν πριν από μερικούς μήνες. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είχε καταγγείλει κυκλώματα, τον είχαν πλησιάσει και προσπαθούσαν να τον εκβιάσουν. Ο ίδιος είχε αναφέρει τότε ότι πρόκειται για κυκλώματα που κινούνται στους χώρους των αθρεμπόρων καυσίμων. Προσπαθούσαν να τον εκβιάσουν και για να μπουν στα μαγαζιά του και να πάρουν από αυτόν χρήματα, κάτι που φαίνεται ότι καταγγέλει και ο πατέρας του. Ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι δεχόταν αυτές τις απειλές, ο ίδιος δεν είχε κάποια προσωπική ασφάλεια. Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι δεν φοβόταν για τη ζωή του. Ωστόσο, είχε προχωρήσει στην αγορά ενός πανάκριβου αυτοκινήτου θωρακισμένου. Αυτό το γνώριζαν οι δράστες, καθώς εκτέλεσαν το έργο τους, το δολοφονικό τους έργο, όταν βγήκε από αυτό, όταν αποβιβάστηκε από το θωρακισμένο όχημα και τότε του επιτέθηκαν με τα Καλάζικοφ και το σκότωσαν. Όλα τώρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο και κυρίως τα άτομα τα οποία φαίνεται ότι είχε καταγγείλει πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, Μαρίνο Αλιφέρη, και θέλω να πάω στο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Έχει πληροφορίες και αποκλειστικό ρεπορτάζ, Βασίλη. Μου έλεγε πριν λίγο ότι με φόντο αυτή τη δολοφονία ανοίγει ξανά ο φάκελος μιας άλλης δολοφονίας, μιας πολύκροτης υπόθεσης, του Γιάννη Σκαφτούρου. Ακριβώς, Κατερίνα. Πριν πούμε αυτό, λοιπόν, να πούμε ότι τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας για τη διαλεύκαση της εγκληματικής ενέργειας με θύμα τον 38χρονο ιδιοκτήτη συνεκτιμούν ότι το θύμα είχε κατηγορηθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με άλλα 17 άτομα, κυρίως Αλβανούς, για την εκβίαση τουλάχιστον 24 καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και στη Δυτική Αττική. Μάλιστα. Με αρχηγό της συμμορίας έναν ποινικό Έλληνα που δολοφονήθηκε το 2018 στο Παλαιό Φάλιρο. Μάλιστα τότε, Κατερίνα, είχε κληθεί να καταθέσει και γυναίκα αστυνομικός, με την οποία το θύμα, ο 37χρονος της σημερινής επίθεσης, διατηρούσε προσωπικές επαφές. Κατηγορούμενη σε αυτή την υπόθεση εκβίασης ήταν και εργαζόμενη σε ένα από τα πρατήριά του. Ακόμα συνεκτιμούν οι αστυνομικοί ότι τα δύο πρατήρια από αυτή την αλυσίδα που είπε και ο συνάδελφος ο Μαρίνος ο Αλιφέρης είχαν γίνει στόχος το 2017 και το 2018 εμπριστικής επίθεσης και με όπλα. Και τότε είχαν ερωτηθεί οι ιδιοκτήτες ανάμεσα σε αυτούς και το θύμα της επίθεσης, αν έχουν να καταγγείλουν τίποτα, αν ξέρουν από πού προέρχεται η επίθεση, και δεν είχαν πει οτιδήποτα. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2015, Κατερίνα, σε μάντρα φορτηγών και σε πρατήριο υγρό καυσίμων στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Ρέντι, οι Αγίου Ιωάννη Ρέντι που ανήκαν στο θύμα της σημερινής επίθεσης και συγγενικό του απρόσωπο από το προσωπικό του περιβάλλον, είχε βρεθεί οπλοστάσιο με 10 χειροβοβίδες, ένα υποπολιβόλο, 2 πιστόλια και άλλον οπλισμό, ενώ το Απρίλιο του 2022 σε ένα από τα πρατήριά του στην περιοχή τηλεφόρου Αθηνών είχε γίνει έλεγχος της οικονομικής αστυνομίας και είχε βρεθεί εκτεταμένο λαθρεμπόριο καυσίμων με τηλεχειριστήρια που συνδέουν με παράνομες δεξαμενές κτλ. Κατερίνα, λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τώρα τα στοιχεία που μας... Συνεκτιμά, λοιπόν, ότι 38χρονος είχε πράγματι επαφές ισχυρές με το χώρο του εμπορίου καυσίμων. Είχε επαφές με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, αλλά και με ορισμένους πρώην και νυν αστυνομικούς. Και ίσως, λοιπόν, το σημαντικότερο είναι ότι η αστυνομία ερευνά αν ο θάνατός του αποτελεί τη συνέχεια της δολοφονίας του 52χρονου Γιάννη Σκαφτούρου στα τέλη Απριλίου 2022 στα Σκούρτα Βιωτίος, που, όπως ήδη έχει αναφέρει το Μέγκα, η αστυνομία έχει σημαντική πρόοδο στις έρευνες
και εξετάζει αν αυτές οι δύο υποθέσεις είναι αλληλοσυνδεόμενες. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Βασίλη. Φωτίζουν την υπόθεση. Εννέα στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει ως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.